μια τοποθέτηση, μια σύσταση προσωπική, είστε και υποψήφοι. Νομίζω καλό είναι να ακούνε οι ψηφοφόροι, εφόσον επιλέξουν το κόμμα σα, σε προσωπικό επίπεδο. Και ένα καλό επιχείρημα που θα έχετε, γιατί κάποιο να επιλέξει το δικό σα κόμμα και όχι κάποιο άλλο. Κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα, υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ στην Πρώτη Αθήνα. Ναι, το ΚΚΕ θέτει, απευθύνεται στους ανθρώπους του Μόχθου στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στους αυταπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου δηλαδή και στους αγρότες, στις νέες γυναίκες, στις νέες μητέρες, ε, στην στη νεολαία, μαθητές και φοιτητές και βάζει ένα πραγματικό ερώτημα μπροστά στις εκλογές που έρχονται. Τι είναι αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Τους καλούμε να σκεφτούν τι είναι αυτό που κρίνεται. Ποιο είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι το κρίσιμο για όλους εμάς τους ανθρώπους του Μόχθου δεν είναι το χρώμα ούτε η σύνθεση της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα η οποία θα είναι από χέρι αντιλαϊκή αλλά το πραγματικό δίλημα είναι αν θα είναι δυνατός ο λαός, οι εργαζόμενοι και το κίνημά τους με ένα ισχυρό ΚΚΕ δίπλα τους Τώρα να μπούμε λοιπόν σε ναι, αυτό αδρέα. που λέμε στο διατάφτα, θα περιγράψουμε αυτή την πρώτη ενότητα που έχει, έχει οικονομία να το πούμε έτσι εμείς θα βάλουμε το γενικό πλαίσιο μετά, εσεί θα επιλέξετε πού περισσότερο θα κινηθείτε. Έχουμε την αναμενόμενη επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί, διότι μετά το πέρα τη πανδημία θα επιστρέψουμε στου παλιού, δεν λέω καλού ή κακού, κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα το πείτε εσεί. Επομένω, δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης μονοκομματικής συνεργασίας ό,τι είναι να κινηθεί με την άνεση που ενδεχομένως περιγράφεται και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία και ως χώρα μια ακρίβεια που έχει χτυπήσει την πόρτα μας ο καθένας την προσεγγίζει διαφορετικά η κυβέρνηση λέει ότι στο διεθνές πλαίσιο εμείς καταφέραμε κάτι πολύ καλό η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν είναι επαρκές γίνεται καλύτερα ή χειρότερα δεν το εξειδικεύω, έχουμε την ενέργεια και μια ακρίβεια που χτυπάει τον μέσο πολίτη και καθημερινά νοικοδίκια. και επομένω τα μέτρα αντιμετώπισης της φαντάζομαι ότι είναι από τα σοβαρότερα ζητούμενα για την επόμενη μέρα. Κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κοιτάξτε να δείτε, τα παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ε, για δίκαιη ανάπτυξη και ανάπτυξη για όλους πάνε περίπατο όταν ε, όλος ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του Μόχθου είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με το τσουνάμι της ακρίβειας της πολιτικής που υπηρέτησαν και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που χαρίζει στους επιχειρηματικούς ομίλους τεράστια πακέτα κρατικής στήριξης για τις business τους, τις πράσινες business τους και από το Ταμείο Ανάκαμψης τους έχουν εμπουκώσει με λεφτά τη στιγμή που οι οικογένειες, οι λαϊκές, πληρώνουν πολύ ακριβά την απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο της ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ η εκτόξευση της φορολιστίας σε βάρος μας έχει σπάσει Όλα τα ρεκόρ, κυριολεκτικά, επιβαρύνοντας τις λαϊκές οικογένειες με το 95% των φορολογικών εσόδων, όταν στους επιχειρηματικούς ομίλους αντιστοιχεί μόλις το 5%. Και βέβαια, ε, για να βγάλουμε συμπέρασμα ποιος κερδίζει, ενώ εμείς δεχόμαστε αυτή την επίθεση, την καθημερινή επίθεση και ο μισθό των λαϊκών οικογενειών δεν φτάνει ούτε το πρώτο δεκαπενθήμερο ε, για να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές στοιχειώδεις ανάγκες τους, την ίδια στιγμή έφτασαν τα καθαρά κέρδη των 150 επιχειρηματικών ομίλων τα 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, η οικονομία δεν αντέχει αξιοπρεπεί μισθού για του εργαζόμενου, ούτε κάλυψη σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ε, και βέβαια, και βέβαια, η, είναι πολύ ε, ενδεικτικό το γεγονός ότι ε, οι εταιρείε αυτέ ε, που έχουν τα κέρδη αυτά είναι οι πρώτε ε, 150 εισηγμένε στο, στο χρηματιστήριο. Ολοκληρώστε, κυρία Σκαλούμπα. Ναι. Ολοκληρώνω και θα συνεχίσουμε στη ναι, συνέχεια ναι, με θα άλλα θα στοιχεία θα που επιστρέψουμε. αποδεικνύουν ακριβώ ότι η ακρίβεια είναι για μα για να Ωραία. κερδίζουν κάποιοι λίγοι. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριο Κρικέτο στο 5%, το οποίο δεν, για το οποίο δεν δικαιούται το ΚΚΕ να ομιλεί και να έχει απόψει και θέσει για περί ακρίβεια και ποιο λέει τα παραμύθια και ποιο όχι. Καταρχήν να πούμε ότι το κριτήριο για το τι κόμμα είναι το καθένα είναι αν παλεύει για τα συμφέροντα του λαού ή αν έχει όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όσα κόμματα βαδίζουν σε αυτές τις εγκληματικές ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπέρτατο νόμο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Με αυτή την έννοια ε, κρίνουμε τις, ε, τις πολιτικές των κομμάτων των κυβερνητικών που ε, εναλλάσσονται στην εξουσία και ουσιαστικά ε, στηρίζουν τα συμφέροντα που είναι στην απέναντι όχθη από τα λαϊκά συμφέροντα τα οποία, για τα οποία παλεύει το ΚΚΕ. Σε ό,τι αφορά, θα κάνουμε ε, τις προτάσεις για την ε, ακρίβεια, θα τι πούμε θα τις στο πούμε επόμενο. Θέλω θα θα να πάω κατευθείαν στι προτάσει ναι. που έκανε που το ΚΚΕ, γιατί πιστεύω θα μα δοθεί ευκαιρία αργότερα να συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ε, που έκανε το ΚΚΕ για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Στη Βουλή, οι οποίες απορρίφθηκαν και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από, τα, και από το ΠΑΣΟΥ και από τα άλλα κόμματα. Μιλάμε για ουσιαστικέ αυξήσει μισθών και συντάξεων, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και του λογαριασμού ενέργεια αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο, απαγόρευση πληστηριασμού πρώτης κατοικία και άλλων περιουσιακών στοιχείων, λαϊκών οικοκυριών κτλ. Μια σειρά προτάσεις αυτή την τετραετία που πέρασε και, τις, και την προηγούμενη και όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που απορρίφθηκαν από τις, από τις κυβερνήσεις ουσιαστικά αναδεικνύοντας τον προσανατολισμό τους στο να μην χάσει να μην χάσουν ε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι ε, την κρατική στήριξη. Λοπέ, έκθεση Πέγκα, υποψήφια του Κουβέ, η κυρία Σκαλούμπακα. Ναι, παίρνουμε υπόψη τις διαπιστώσεις της Πέγκα που βέβαια δεν αναφέρονται καθόλου στις υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ που έγιναν στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση έβαζε το δικό της λιθαράκι για να φτάσουμε στο ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αθώα του αίματος καθώς με βάση την οδηγία που έχουν ψηφίσει και οι τρεις επιτρέπεται η χρήση τέτοιου λογισμικού οδηγία του 2021. Και Οπότε θέλετε να περάσουμε κατευθείαν, να συμφωνήσουμε όλοι... Καραγένη, να περάσουμε στην επόμενη ενότητα ναι, που, υπέ, που δεν θα μπορούσε... τη φόρμα, πήγε να σας βάλει φυτίλιας. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι η υγεία... καθώς ε, όλη αυτή η τετραετία... στιγματίστηκε από ένα και μόνο πράγμα... την υγειονομική κρίση. Ευτυχώ φτάσαμε στο τέλο τη πανδημία, όχι χωρί πληγέ. Με μια διαχείριση που ε, τέλο πάντων επικρίθηκε ή επιβραβεύτηκε. Αν θα την δούμε. εκμεταλλευθήκαμε και γιατί και τα γιατί. προγράμματα των κομμάτων και αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν, ναι. νομίζω και τα άλλα, λένε για την υγεία ναι. και τι πρέπει να Αν φτιάξουμε. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μα, για το ΕΣΥ. Άρα δεν, τα, δεν καταφέραμε αυτό να το ολοκληρώσουμε. Πρέπει Τώρα, νομίζω ο κύκλο θα ξεκινήσει την με, με την κυρία Σκαλούμπα. Σκαλούμπακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά ε, η σταθερότητα την οποία επικαλούνται και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, ουσιαστικά μας καταδικάζει στο να χρυσοπληρώνουμε τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας για γιατρούς, για εξετάσεις, για φάρμακα, για παιδιάτρους των παιδιών μας, για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ε, για τον τοκετό, για τον προγενετικό έλεγχο καθώς είμαστε ε, εκτεθειμένοι σε ένα αποδεκατισμένο κυριολεκτικά δημόσιο σύστημα υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αφήνει τις λαϊκές οικογένειες παντελώς απροστάτευτες ενώ τα νομοσχέδια το ένα μετά το άλλο προωθούν το κλείσιμο μονάδων και κλινικών την παραπέρα εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην Ελλάδα και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από την κυβέρνηση της Ν. δημοκρατίας για το, ζήτημα με τη, για, την, για το πρόγραμμα με τις μαστογραφίες υπάρχουν 362 μαστογράφοι εκ των οποίων μόνο το 16% εξ αυτών είναι στο δημόσιο τομέα, στα δημόσια νοσοκομεία ή στα δημόσια κέντρα. Υπάρχουν 55 κέντρα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ιδιωτικά και μόνο 7 δημόσια. Τα παιδιατρικά κέντρα μετά την τελευταία εξέλιξη, το παιδοογκολογικό, ε, ουσιαστικά χαρίστηκε στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στην, στο κέντρο Ελπίδα της Μαριάνας Βαρδινογιάννη και ουσιαστικά η μία μετά την άλλη η πολιτική αυτή, η μία κίνηση μετά την άλλη η πολιτική Κυρία αυτή της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθείτε από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μην ξεχνάμε στην την Σαντορίνη ΑΕ. Κυρία Καλούμπα, θα σα ακούμε. Η πολιτική που τσακίζει σήμερα τα δικαιώματα στη δημόσια και δωρεάν υγεία για όλου και όλε συνδέεται με το γεγονό ότι η υγεία και το φάρμακο είναι εμπορεύματα όπω όλε οι ανάγκε μα με βάση τι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό συμφωνούν όλα τα κόμματα πλέν ΚΚΕ καθώς κινούνται σε αυτές τις εγκληματικέ ράγες και στηρίζουν την πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους τομείς ε, της κοινωνικής ζωής ε, ε, και επειδή υπόθηκε για το ζήτημα των μαστογράφων θα ήθελα να πω το εξής ε, με βάση τα αποτελέσματα των, μαστογρα... των εξετάσεων που έχουν γίνει, 7.000 γυναίκες έχουν βρεθεί να έχουν ε, πρόβλημα ε, υγείας, ε, καρκίνου δηλαδή, ε, όπως ανιχνεύτηκε από τις μαστογραφίες. Όμω, μια γυναίκα σήμερα, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι αναγκασμένη είτε να περιμένει μήνε στα υποστελεχωμένα εξειδικευμένα τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων, είτε να χρυσοπληρώσει τα ιδιωτικά μεγαθύρια. Το κύκλο αυτό θα τον το πλήσει ε... η κυρία Σκαλούμπακα. Ναι, Έτσι, δεν είναι. Δεν έχει τοποθετηθεί η κυρία να. Σκαλούμπακα. Θα ξεκινήσω από τι μεγάλε κινητοποιήσει που γίνανε για το έγκλημα αυτό, που ήταν οι μεγαλύτερε κινητοποιήσει στη χώρα μα την τελευταία δεκαετία. Το σιδηροδρομικό έγκλημα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι των λαϊκών προβλημάτων. Και το σύνθημα ή τα κέρδη του ή οι ζωέ μα έστειλε ένα οικοφαντικό μήνυμα, αποκαλύπτοντα την πραγματική αιτία τη βαρβαρότητα που βιώνουμε σε κάθε πλευρά τη ζωή μα. Ποιο είναι το μήνυμα, Ό,τι όποιο πρόβλημα και αν έχουμε μπροστά μα, θα βρούμε ένα κοινό παρανομαστή. Θα βρούμε το κράτο και τι τοπικέ διοικήσει, όπω και του ιδιώτε επενδυτέ, που βάζουν τι ανάγκε μα και ζυγίζουν τη ζωή μα στη ζυγαριά κόστου-οφέλου, τσακίζοντα τι ανάγκε μα. Ε, και βέβαια το θέμα δεν αφορά απλώ κάποιε υποδομέ, αφορά συνολικότερα τη ζωή μα. Μήπω είναι κάτι άλλο από αυτό που ζήσαμε στην πανδημία και στην υγεία όπως είπαμε νωρίτερα. Μήπως είναι κάτι άλλο από αυτό που ζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Είναι άλλη αιτία για τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Ε, οι αγώνες μας πέτυχαν να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα πίσω από αυτή τη γνωστή θεωρία της ατομικής ευθύνης από την οποία έχουμε χορτάσει αρκετά να μην κρυφτούν οι ευθύνες πίσω από τον αποκρουστικό τσακωμό των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ήταν δεν ήταν ρουσφέτη ο Σταθμάρχη. Έχει γίνει. Προσπάθησαν να γίνει κύριο θέμα. Κι όμω οι μεγάλε κινητοποίησει, οι μεγάλε απεργίε κατάφεραν του ελληνικού λαού τον προηγούμενο μήνα κατάφεραν να μην συγκαλυφθεί αυτό το μεγάλο έγκλημα που συνδέεται με την πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακύρωσαν την προπαγάνδα τους περί παθογενειών του κράτους καθώς αποδεικνύεται ότι το κράτος είναι πολύ ικανό να χτυπάει τους νέους που διαδηλώνουν να πληστηριάζει ηλεκτρονικά σπίτια, να βγάζει απεργίες παράνομες σε χρόνο τετέ, να ψηφίζει 10-10 του αντιλαϊκού νόμου, αλλά αποδεικνύεται τελείω ανίκανη για να προστατεύσει τη ζωή των λαϊκών οικογενειών. Ε, γιατί καταλαβαίνω, επειδή υπόθηκε το περί λαϊκών οικογενειών και ήδη η λέξη πληστηριασμοί κτλ. Να πάμε κατευθείαν σε αυτό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, νομίζω. έτσι η επόμενη δάνεια, πρώτη μέρα. Τα κόκκινα δάνεια άλλωστε να σχετίζονται με τη λειτουργία τη οικονομία. Και περνάμε στην κυρία Σκαλούβα ναι. για την υποψήφια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με την πολιτική τους και τις αποφάσεις που έχουν ε, ε, υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια βγάζουν σήμερα στο σφυρί τα σπίτια και τα μαγαζιά του λαού για να ικανοποιηθούν οι πιστωτές οι τραπεζικοί και επιχειρηματικοί όμιλοι που τους στηρίζουν μια σειρά νόμοι της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων άλλωστε ο νέος γύρος των πληστηριασμών που αφορά 700.000 ακίνητα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο της λήξης της μεταμνημονιακής εποπτείας για την οποία πανηγύρισαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ε, και τώρα βέβαια αποτελεί προαπαιτούμενο για την επενδυτική βαθμίδα. Ουσιαστικά λοιπόν ε, έχουν δώσει τη σκητάλη στα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα μνημόνια διαρκείας των τραπεζών και των φαντς για να συνεχίσουν το τσάκισμα στα λαϊκά νοικοκυριά. Ε, η δε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με μία κουβέντα επί της ουσίας καλεί τον ίδιο τον ελληνικό λαό να πληρώσει για τους πληστηριασμού, δηλαδή τις ίδιε τις, τις λαϊκές οικογένειε να στηρίξουν αυτό που θα έπρεπε να είναι ευθύνη των τραπεζιτών και των επιχειρηματικών ομίλων. Τέλος, το ΚΚΕ βρίσκεται κάθε μέρα στο πλευρό των εργαζομένων για να μην χάσουν τα σπίτια τους, στο πλευρό των, των που ασχολουμένων για να μην χάσουν τα μαγαζιά τους και... Ε, οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, ε, οδηγούνται στις, ε, στο, έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, ε, προκειμένου ε, με βάση τον νόμο του Σύριζα, το ιδιώνυμο που ε, κυνηγάει αυτούς που εγώ αντιστέκονται, θες, σας αντιστέκονται σε αυτή την στην πέλαση των πληστηριασμών θα πάμε... Στην κυρία Σκαλούμπαγκα, την υποψήφια του ΚΚΕ. Θα επιμένω στο εξή: Ότι με του νόμου και των τριών Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, μάλλον για την ακρίβεια, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, προχωράνε σήμερα οι πληστηριασμοί για να ικανοποιηθούν οι πιστωτέ, οι τραπεζίτε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό πρέπει να έχει ε, ο λαό στο μυαλό του την επόμενη μέρα μπροστά στην κάλπη. Ε, και βέβαια να τονίσουμε το εξής, ότι μαζί από κοινού ε, δεν δέχτηκαν την πρόταση νόμου που έκανε το ΚΚΕ για απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων λαϊκών οικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ανέργων. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για το τι πραγματικά προχωράνε και υλοποιούνε για να στηρίξουν πραγματικά αυτούς τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούν ε, Κοιτάξτε να δείτε ε, φαίνεται ότι η σταθερότητα που μας επιφυλάσσουν για την οποία κόπτονται για την επόμενη μέρα στην πραγματικότητα είναι εργασιακή ανασφάλεια, δουλειά χωρίς δικαιώματα για τους πολλούς, ακρίβεια, αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ένα θέμα για το οποίο δεν συζητήσαμε. Απ' την άλλη πλευρά, για το λαό σταθερότητα τι σημαίνει. Σταθερότητα σημαίνει να έχει σταθερή δουλειά, να, με, να μπορεί να ζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, με αξιοπρεπείς μισθού, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, κοινωνικές υπηρεσίες, να μην κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του εξαιτία των επιλογών ενός εχθρικού κράτους να μην κινδυνεύει ακριβώς από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Επομένως, σταθερότητα για το λαό σημαίνει να έχει δίπλα του την επόμενη μέρα πιο ισχυρή τη δύναμη εκείνη που θα υπερασπιστεί αταλάντευτα το δίκαιο του. Μέσα και έξω από τη Βουλή. Και τέτοια δύναμη είναι μόνο το ΚΚΕ. Το ερώτημα πώς και ποιος θα εξασφαλίσει σταθερή κυβέρνηση. Συγκαλύπτει το κρίσιμο ερώτημα: τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί, όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, μονοκομματική ή πολυκομματική, ό,τι χρώμα και να έχει, θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Καθώ, όπω είπαμε, έχει υπέρτατο νόμο το επιχειρηματικό κέρδο, και αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα. Ποιο προσωπείο θα έχει, ποιο θα είναι ο μηχανοδηγό, θα είναι ο Τσίπρα, θα είναι ο Μητσοτάκη, θα είναι ένα τρίτο πρόσωπο που θα κινείται όμω σε αυτέ τι ίδιε εγκληματικέ ράγε τι σημερινέ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, παρά τι διαφορέ του που υπάρχουν, τα κόμματα αυτά συμφωνούν στα μεγάλα, συμφωνούν στο Ταμείο Ανάκαμψη την επενδυτική βαθμίδα να το στα πρωτογενή πλεονάσματα. Στο λεπτό σα μετά. Εντάξει. Ελάτε, κυρία Σκαλούμπακα. Επειδή είχαμε μείνει στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψη, το οποίο συμφωνούν όλοι, το οποίο αποτελεί το υπερμνημόνιο, που θα επιβαρύνει το λαό μας, που θα, κληθεί, να, που θα κληθεί να το πληρώσει πολύ ακριβά το επόμενο διάστημα και στο οποίο συμφωνούν όλοι και το ΜέΡΑ25, που θεωρεί ότι είναι θετική εξέλιξη το Ταμείο Ανάκαμψης. Λάθος για το Δεν διαβάζετε. Δεν, δεν Παρακαλώ. Ναι, τις έχουμε διαβάσει, γι' αυτό δεν και το διαβάζεται. λέμε. Έτσι, το λοιπόν, μας, δεν διαβάζετε. Ε... Είσαστε εναντίον του Ταμείου Ανάκαμψη. Εναντί... Εναντί... Είσαστε κατά του Ταμείου Ανάκαμψη. Κατά, κατά του της Ταμείου ταμείο Ανάκαμψη. του Ταμείου Ανάκαμψη, γιατί δίνει τα χρήματα είσαστε... στου Ολιγάρχε. Βεβαίω. Ναι. Να συνεχίσουμε Ωραία. σε κάποια αυριανή εκπομπή, δυο σα, αλλά εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε Ωραία. και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν. Ε... Αυτή, αυτά τα κόμματα λοιπόν συμφωνούν στα μεγάλα, στα σοβαρά, στην πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στους επιχειρηματικού ομίλους της χώρας μας και στα συμφέροντά τους. Αυτά υπηρετούν. Ο μόνος τος παράγοντας την επόμενη μέρα σε αυτή την αντιλαϊκή εξίσωση είναι ο ίδιος ο λαός που Καλουμπάκα. το έδειξε με τις κινητοποιήσεις του το προηγούμενο διάστημα, στις 21 είναι ώρα να το δείξει και στην κάλπη, με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Γιατί μόνο αυτό του τρομάζει. Mm -hmm. Εμένα Ωραία. με τρομάζει ότι το η, Δελτίο Ειδήσεων και δύο καλεσμένοι. Η δύναμη του λαού, καλεσμένη. η μετατροπή της λαϊκής οργής σε οργανωμένη πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.